Τον Νίκο τον Ρουμανό τον γνώρισα όταν ήρθε στη φυλακή. Δεν τον ήξερα πριν, ήξερα μόνο το τι είχε συμβεί στις 6 Δεκεμβρίου του 2008. Μια μέρα σαν τη σημερινή. Σαν τη σημερινή, ναι. Πραγματικά. Φεβρουάριος του 13 πρέπει να ήταν, όταν ήρθε στη φυλακή. Με όλες τις περιπέτειες που είχε και το θυμό. Και ξέρετε, δεν είναι εύκολο πράγμα να πεθαίνει. Έχεις καλέσει τους φίλους σου για να γιορτάσεις και να τους κεράσεις. Εσύ γιορτάζεις. Και ήρθε ο φίλος σου και στην αγκαλιά σου πέθανε. Και ο δολοφόνος είναι απέναντι και τον βλέπεις. Αυτό το πράγμα στο ψυχισμό ενός νέου ανθρώπου, ενός 15χρονου, δημιουργεί τεράστια προβλήματα και οι σκέψεις πάνε σε πολλές κατευθύνσεις και περίεργες κατευθύνσεις. Αυτόν συνάντησα εγώ. Ξέρετε τι μου είπε την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε και είχε αγωνία να μου το δώσει, να το καταλάβω. Ότι, κύριε Πέτρο, εμείς μάλλον και οι φίλοι του παραδοθήκαμε για να μην κινδυνέψει η ζωή του Ομήρου. Δεν ξέρω τι θα γινόταν αν δεν είχαμε Όμηρο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Ανθρωπιά. Ένα παιδί που έχει ζήσει όλα αυτά τα πράγματα που σας περιέγραψα, μπροστά στην αξία της ζωής υποτάσσεται. Αυτό λέει πολλά και για την συνέχεια της ζωής του και για την ωριμότητά του, γιατί έχει ωριμάσει. Δεν είναι ο ίδιος. Όλοι οριμάζουμε. Δεν μένουμε στα ίδια πράγματα. Λέει πάρα πολλά όμως. Μεγαλείο. Και τότε που... Τώρα, ως μαθητής ήταν ένας έξυπνος μαθητής. Έτσι. Έγραψα προχτές ότι ήταν για τα φιλολογικά. Το φόρτε του είναι τα φιλολογικά μαθήματα, αλλά εγώ που του έκανα μαθηματικά δεν έλεγα ποτέ δεύτερη φορά κάποιο καινούριο πράγμα. Το καταλάβαινα αμέσως. Ήταν ένας άνθρωπος έξυπνος και αυτό φαίνεται πάρα πολύ καλά. Δηλαδή θα πρέπει να το ξέρουν και να το βλέπουν και να το έχουν καταλάβει και οι ανακριτές και οι άνθρωποι που συζητήσαν μαζί του. Δεν είναι δυνατόν ο Νίκος να έκανε αυτά τα πράγματα που υποψιάζεται το κατηγορητήριο, γιατί δεν έχει αποδειχτεί τίποτα. Θα αποδειχτεί και είμαι σίγουρος ότι θα αθωωθεί. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Γιατί θα αθωωθεί? Ένα αποτύπωμα στο κινητό, σε κινητό σημείο, στη σακούλα. Σε μια σακούλα μπορεί να έχει πάει σε 10, 15, 20 σπίτια και να έχει φιλοξενήσει μέσα της, στον χώρο της σακούλας, χιλιάδες πράγματα. Η τελευταία φορά φαίνεται φιλοξένησε ένα όπλο, διπλώθηκε και έμεινε σε μια άκρη. Ποιος το έκανε? Αν υπήρχε σύνδεση με τους ανθρώπους που έχουν συλλάβει από το ανατιναγμένο διαμέρισμα με τον Νίκο, θα το ξέραμε. Δηλαδή, είναι δυνατόν να μην μας το έχει πει η αστυνομία ότι, ξέρεις, τι λέτε τώρα, αφού να συνέβαινε αυτό, να τότε, δεν συνέβη τίποτα. Θα μου πείτε, μα πού να το ξέρε, μπορεί να συνέβη και να μην το ξέρουν. Όχι. Θα σας πω ότι τον Νίκο τον παρακολουθούσαν. Ξέρανε. Κατέθεσαν και αστυνομικοί ότι ξέρανε ήταν υποπαραγωγή. Αν ήταν ή δεν ήταν γνωστός όλων αυτών των ανθρώπων. Επομένως, είναι έολο. Πραγματικά είναι έολο όλο αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέω ότι δεν θέλω να κάνω κρίσεις για τους δικαστές, γιατί την ώρα που κρίνεις μια υπόθεση που δεν έχεις μπροστά σου το φάκελο, δεν είσαι σωστός. Δεν είσαι σωστός.
και την ώρα που κρίνεις έναν δικαστή αφαιρείς την αξία εκείνου του δικαστή που αγωνίζεται ακόμα για τις αξίες του. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά κάποιοι είναι. Υπάρχουν. Κάποιοι είναι. Και θα... Όμως, παρόλα αυτά που σας λέω, οι άνθρωποι είναι και οι δικαστές. Μπορεί να κάνουν λάθος. Εκείνο που ζητάω, εκείνο που πρέπει να γίνει, είναι στην επόμενη, πότε θα έρθει, όποτε λέει ο νόμος ότι πρέπει να κάνουν αίτηση οι δικηγόροι του, οι συνηγοροί του για αποφυλάκηση, να γίνει δεκτή. Mm-hmm. Αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για τον Νίκο αυτή τη στιγμή, να φύγει από εκεί που βρίσκεται. Ο Νίκος από το 19 που αποφυλακίστηκε δεν έχει δώσει δικαίωμα για οτιδήποτε σε οποιονδήποτε να ισχυριστεί ότι έχει κάποια συμμετοχή κάπου. Δεν μιλάω για τις ιδέες. Ο καθένας πρέπει να έχει τις ιδέες του. Μιλάω για βίες, για βίες καταστάσεις. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Επομένως, είναι πολύ... Εγώ μπορώ και τον καταλαβαίνω. Μπορώ. Δεν μπορώ γιατί μπορεί να είμαι 30 χρόνια δίπλα στους φυλακισμένους. Δεν φυλακίστηκα ποτέ. Ναι. Έτσι. Ναι. Αλλά σε ένα βαθμό από τις περιγραφές μπορώ να καταλάβω τι σημαίνει να είσαι μέσα στη φυλακή. Και μάλιστα τι σημαίνει να είσαι στη φυλακή ενώ δεν έχεις κάνει κάτι. Γιατί τόσο εκδικητικότητα όμως. Για ένα παιδί που δεν έχει, για έναν άνθρωπο που δεν έχει ενοχλήσει το 19, που έχει παλέψει για την εκπαίδευσή του. Γιατί τόσο εκδικητικότητα σε αυτόν τον άνθρωπο που κουβαλάει και αυτό το τραύμα που έγινε σαν σήμερα. Εγώ θα σας απαντήσω ως εξής σε αυτό το ερώτημα. Ας περιμένουμε την δεύτερη απόφαση και μετά να δούμε αν πρόκειται για... Δηλαδή, λέω ότι ας αφήσουμε στην κοινωνία το περιθώριο του ανθρώπινου λάθους και να το αφήσουμε εκεί. Εάν δούμε ότι επαναλαμβάνεται, τότε θα αρχίσουμε να λέμε διάφορα πράγματα. Προς το παρόν, εκείνο που έχει σημασία είναι ο Νίκος, ό,τι και να πω εγώ, να βγει από τη φυλακή. Και είναι αυτό που πρωτοείπα όταν αποφυλακίστηκε. Mm-hmm. Όταν αποφυλακίστηκε το 19, ζήτησα από ένα συνάδελφό σας που... μου ήθελε να πάρω μια δήλωση ότι πρέπει να αφήσουμε τον Νίκο να ζήσει. Ο Νίκος δεν έχει ζήσει ακόμα, να ζήσει ήρεμα, να ζήσει ελεύθερα, να αναπνεύσει τέλος πάντων από τη ζωή του. Ο Νίκος την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και φάγαμε μαζί μου μιλούσε για τα όνειρά του, τα οποία δεν τα έχει προλάβει ακόμα. Θέλει να ανοίξει ένα εκδοτικό οίκο και να εκδίδει βιβλία. Είναι το όνειρο ενός παιδιού που θα προχωρήσει στην επαγγελματική του δραστηριότητα. Δεν το έχει κάνει. Ή ό,τι άλλο θέλει, ή ό,τι άλλο αλλάξει να κάνει να το αυτός, να τον αφήσουμε με ηρεμία να το κάνει. Και όταν ηρεμήσει και χαλαρώσει, ας κάνει και ό,τι άλλο θέλει. Αλλά να ζήσει πρώτα, να αναπνεύσει και μετά να κρίνουμε και τους δικαστές και το υπόλοιπο. Εντάξει, υπάρχει όμως ένα βεβαρημένο ιστορικό στο πώς τον είχαν αντιμετωπίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ναι. Δηλαδή, ναι. Ούτως ή άλλως θέλω να πω ότι έχει τραυματιστεί και δεύτερη φορά μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Είναι αλήθεια. Οπότε και κάπως η οργή της κοινωνίας νομίζω αιτιολογείται γύρω από όλο αυτό. Αιτιολογείται απόλυτα. Δεν λέω ότι δεν αιτιολογείται. Εγώ λέω ότι πρέπει ο Νίκος να βγει από τη φυλακή. Κατανοητό. Και μόλις βγει να το ξανασυζητήσουμε.